Λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής την υποψηφία ευρωβουλευτή με το κόμμα της Ελλήνων Συνέλευσης, την κυρία Μαρία Ντάσιου. Καλημέρα σας, κυρία Ντάσιου. Καλημέρα, κύριε Ηλιοπούλα. Καλημέρα σε εσάς και σε όλους φυσικά τους ακροατές σας. Σε όλη την Πελοπόννησο, θα έλεγα. Ναι. Να σας ρωτήσω λοιπόν, το κόμμα σας είναι γνωστό και ο ιδρυτής του για αυτά που είχαν γίνει παλαιότερα και με τις, και είχε και τις περιπέτειες βέβαια άνθρωπος με την ελληνική δικαιοσύνη, περιπέτειες εισαγωγικά. Από εκεί πέρα, πού θα το τοποθετούσατε το δικό σας κόμμα ιδεολογικώς, ενώ στο χάρτη, πιο δεξιά τη Νέα Δημοκρατία, δίπλα στη Νέα Δημοκρατία ή πιο αριστερά τη Νέα Δημοκρατία? Λοιπόν, το πρώτο που θέλω να πω έτσι για να καταλάβει και ο κόσμος και θα πάρετε την απάντηση άμεσα, είναι ότι ο πολιτικός φορέας Ελλήνων Συνέλευσης, και δεν το λέω τυχαία, ο πολιτικός φορέας, ιδρύθηκε το 2015, άρα δεν είναι καν καινούριος, από τους ίδιους τους πολίτες. Και για ποιο λόγο? Δώσαμε εντολή εμείς οι ίδιοι στον κύριο Αρτέμη Σόρα να ιδρύσει τον εθνικό μας πολιτικό φορέα, που είναι πρώτος, μοναδικός, άρα εθνικός δεν μπορεί να γίνει και δεύτερος. Είναι γιατί μέχρι τότε ο κύριος Αρτέμης Όρας για αρκετά χρόνια έδωσε τη δυνατότητα σε όλες τις κυβερνήσεις που ήταν από διάφορα κόμματα να εκτελέσουν αυτές τις διαδικασίες ώστε να μην μπούμε σε μνημόνια, να κατεβάσουν τα χρήματα τα οποία εγγυάται και υπογράφει ο κύριος Αρτέμης Όρας και δεν το έπραξε κανένας. Άρα τα ίδια τα κόμματα μας οδήγησαν στην ουσία εμείς οι πολίτες να δημιουργήσουμε τον εθνικό μας πολιτικό φορέα για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε τον πλούτο μας. Βέβαια αυτό τα κόμματα πειράχτηκαν και το καθεστώς και γι' αυτό το λόγο υπήρξαν και οι περιπέτειες, όπως είπατε πριν, με τη δικαιοσύνη από την οποία ίσως δεν έχει μάθει ο πολύς ο κόσμος. Ο κύριος Αρτέμης Όρας δεν είναι ούτε φυλακισμένος, είναι εδώ και 4 χρόνια έξω, αλλά δεν έχει ακουστεί φυσικά για να μην μαθευτεί. Όχι, μην το λέτε, αν μου επιτρέπετε. Μην το λέτε, όταν αποφυλακίστηκε ήταν είδηση. Τα μίντια το ανέφεραν. Όπως ανέφεραν βέβαια και τη συμπαράσταση που είχε από κάποιους πολίτες όταν δικαζόταν. Μην λέτε ότι δεν αναφερόταν, απλώς δεν ήταν για πολύ καιρό. Εντάξει. Όχι, το λέω και μου αποδεικνύεται καθημερινά, γιατί εμείς είμαστε οι μόνοι αυτή τη στιγμή που είμαστε έξω στους δρόμους και μοιράζουμε τα φυλλαδιά μας, τα ψηφοδέλτια. Δεν υπάρχει κανένας άλλος και είναι αποδεδειγμένο αυτό. Πάλι υπερβάλλεται όχι, ο λιγορτή, αλλά εντάξει. Όχι, κάθε μέρα. Είμαστε έξω κάθε μέρα. Ναι, όλα τα κόμματα έξω είναι. Όλα τα κόμματα έξω είναι. Εδώ στην Τρίπολη, δηλαδή, που έχουμε και εικόνα εμείς, έχουμε ήδη αντίληψη. Κάθε μέρα έχουμε υποψηφίους έξω που μοιράζουν. Δεν είναι ότι είστε μόνο εσείς. Όλοι έξω είναι. Εδώ στη Θεσσαλονίκη δεν είναι κανένας. Εσείς ξέρετε καλύτερα για τη Θεσσαλονίκη. Δεν το αφισβητώ. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, και οπότε οι πολίτες οι ίδιοι αναρωτιούνται και λένε πού είναι φυλακή, είναι έξω. Και όταν τους λέμε ότι 4 χρόνια είναι έξω, λέει δεν μάλιστα. Το ξέρουμε, δεν το μάθαμε. Καταλάβατε. Α, μάλιστα. Δεν έχουν ενημερωθεί οι πολίτες, λέτε λοιπόν. Μα εκεί είναι το σημαντικό. Ο πολίτης είναι το διακύβευμα για την Ελλήνων Συνέλευση. Άρα λοιπόν, ο ίδιος ο πολίτης είναι το διακύβευμα, όπως είπαμε, για την Ελλήνων Συνέλευση. Άρα εμείς δεν τοποθετούμαστε ούτε δεξιά, ούτε αριστερά, ούτε κέντρο. Είμαστε για το σύνολο των πολιτών, γι' αυτό και το μότο μας είναι χωρίς κόμμα, χωρίς δόγμα και χωρίς χρώμα. Χρώμα που σημαίνει αν είσαι φτωχός ή πλούσιος, έτσι, με αυτή την έννοια. Χωρίς κόμμα, χωρίς χρώμα και χωρίς δόγμα, λέτε. Ακριβώς. Γιατί έχουμε αδέρφια που είναι από Μάκη, έχουμε αδέρφια τα οποία πιστεύουν κάπου αλλού. Δεν μας ενδιαφέρει τι πιστεύει ο καθένας. Η ένωσή μας γίνεται με βάση τον ελληνισμό και μόνο και την ελληνικότητα. Και αυτό είναι που προάγουμε και μέσα στην Ελλάδα, στις εθνικές μας εκλογές, αλλά και τώρα για την Ευρώπη. Συνεπώς να πούμε ότι ελληνικότητα είναι το μόνο σας δόγμα σε εισαγωγικά. Να το βάλω σε εισαγωγικά, γιατί δεν είναι δόγμα η ελληνικότητα. Βέβαια. Δεν είναι δόγμα η ελληνικότητα, ναι. Η ελληνικότητα είναι σε όλο τον πλανήτη. Μπορεί να εξελιχθεί σε δόγμα όμως. Μπορεί να εξελιχθεί σε δόγμα, κάποιες φορές. Λοιπόν. Οπότε, η ελληνικότητα όχι. Όλα τα υπόλοιπα που έχουν στηθεί, έχετε δίκιο, αλλά η ελληνικότητα δεν μπορεί. Λέτε, όχι γιατί... ελληνικότητα. Λοιπόν, μου δώσατε πάντως. Μου δώσατε μια ωραία πάσα που λέμε σε εισαγωγικά. Επειδή αναφερθήκατε στο γεγονός ότι σας λένε πολίτες ότι δεν ήταν ενημερωμένοι για το τι συνέβη τελικά με τον κύριο Σόρα κτλ. Θεωρείτε γενικά τώρα, είναι και η άποψή σας ως πολιτικό αφού συμμετέχετε σε ευρωεκλογές, αλλά και γενικά ως πολίτη.
Πιστεύετε, mm-hmm. Πιστεύετε ότι το σύνολο του ή την πλειοψηφία, αν θέλετε, του ελληνικού πληθυσμού γενικά είναι ενημερωμένοι περί των πολιτικών και, ας πούμε, αφού έχουμε ευρωεκλογές, είναι ενημερωμένοι σωστά για το τι σημαίνει Ευρωπαϊκή Ένωση και ποια είναι η προοπτική και τα προβλήματα της Ένωσης, βέβαια? Όχι βέβαια, και χαίρομαι και εμένα και εγώ για την πάσα που μου δίνεται, γιατί δεν είμαστε ενημερωμένοι, ούτε εγώ ήμουν ενημερωμένη πριν αρχίσω να ψάχνω τι ακριβώς συμβαίνει και στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη. Κανένας δεν είναι ενημερωμένος πολίτης, κανένας. Οι περισσότεροι πολίτες θα έλεγα, εκτός από κάποιους οι οποίοι είναι σε κάποιες θέσεις και είναι ενημερωμένοι. Για το τελικά τι είναι η Ευρώπη, γιατί μιλάμε για Ευρώπη τώρα και για ευρωεκλογές. Ποια είναι η θέση μας μέσα στην Ευρώπη και ποιος είναι ο ρόλος του Ευρωβουλευτή μέσα στην Ευρώπη, κύριε Λιόπουλε. Αυτό είναι κάτι που δεν αναδεικνύεται καθημερινά πουθενά. Βέβαια, σήμερα αυτά που βλέπουμε στα κανάλια, στις εκπομπές, εκπομπές και οι ενημερωτικές και για τις ευρωεκλογές, οι προεκλογικοί αγώνες, ας πούμε, δεν έχουν καμία σχέση με την Ευρώπη. Είναι σαν να έχουμε εθνικές εκλογές, γιατί όλοι μιλάνε για τα εθνικά ζητήματα και τι θα κάνουν εσωτερικά. Έχετε σε πολύ μεγάλο βαθμό δίκιο. Αυτό βέβαια να πούμε ότι οφείλεται και στο γεγονός ότι επελέγει να είναι μια περιφέρεια η χώρα. Άρα αμέσως πήραν χαρακτήρα και εθνικών εκλογών οι ευρωεκλογές στην Ελλάδα. Και βέβαια από τη στιγμή που και ο κύριος Μητσοτάκης λέει ότι είναι θέμα η σταθερότητα της χώρας, ένα διακύβευμα βασικό των ευρωεκλογών, ήταν αναμενόμενο, δεν νομίζετε να γίνει κάτι τέτοιο? Το θέμα με τη σταθερότητα της χώρας, που και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση, και τώρα θα την πω επιγραμματικά, γιατί το ίδιο και στις εθνικές εκλογές, με την ίδια τοποθέτηση πηγαίνουν τα κόμματα για τη σταθερότητα. Η χώρα δεν μπορεί να κλονιστεί, κύριε Ηλιόπουλε, από οποιαδήποτε εκλογική διαδικασία. Η χώρα δουλεύει. Καταρχάς, η χώρα έχει ένα δημόσιο το οποίο δουλεύει όποιο κόμμα και να είναι και όποια κυβέρνηση και να είναι. Όπως δεν αλλάζει αυτό. Όπως δουλεύει. Όπως δουλεύει. Όπως δουλεύει. Σε κάποιους τομείς δηλαδή. Ναι. Πηγαίνουν στην καταστροφολογία, βέβαια, γιατί έτσι τους βολεύει και έτσι τους συμφέρει. Άρα λοιπόν η χώρα βολεύει και έχει σταθερότητα. Τώρα, τη σταθερότητα λοιπόν, αυτή την που λένε, πού τη βλέπουμε εμείς οι πολίτες? Γιατί η σταθερότητα, έτσι πως μας τη δηλώνουν, έχει να κάνει με την ανάπτυξη, έτσι. Αυτό είναι το οποίο το διακύβευμα των τελευταίων ετών. Με την πορεία της χώρας, ναι. Ναι, και αν δεν έχεις ανάπτυξη, δεν έχεις καμία πορεία. Είσαι στάσιμος και δεν κάνεις τίποτα. Μα υποτίθεται λοιπόν ότι ακριβώς αυτό ισχυρίζεται η κυβέρνηση, ότι πρέπει να συνεχιστεί αυτή η πορεία που έχει χαράξει η ίδια προς την Ευρώπη, γιατί το αναφέρεται και αυτό πολύ συχνά, και δεν πρέπει να διαταραχθεί από πιθανή μείωση της εκλογικής επιρροής του κυβερνώντος κόμματος ή άνοδο των αντιπολιτευμένων κομμάτων. Δεν έχουμε να χαράξουμε τίποτα προς την Ευρώπη. Είμαστε στην Ευρώπη πόσα, 40 κάτι χρόνια, το 81, από ναι. Από την αν πάμε σε ΟΚ και λοιπά, ναι βέβαια. Βέβαια, ίδια είναι, δεν έχει αλλάξει. Όχι, δεν έχει αλλάξει, έχει εξελιχθεί. Έχει αλλάξει όνομα και μπήκανε και περισσότερες χώρες. Εμείς, ναι, είμαστε η ένατη χώρα που μπήκαμε, έτσι, να το κρατήσουμε και αυτό στο μυαλό μας. Ναι, είμαστε από το σκληρό πυρήνα. Από τους τελευταίους, η μικρή Ελλαδίτσα, η οποία υποτίθεται για τους πολίτες, έτσι είναι. Καλά κάνετε και το αναφέρετε, κυρία Ντάσιο, αυτό, γιατί ο πολύς ο κόσμος δεν ξέρει επίσης ότι, ας πούμε, από την Ισπανία είμαστε πολύ περισσότερο καιρό στην Ευρωπαϊκή Ένωση εμείς. Έτσι ακριβώς είναι. Άλλο την Ισπανία τώρα. Και πού βρισκόμαστε εμείς. Αυτούς τους λόγους λοιπόν δεν μας έχει αναδείξει, τουλάχιστον αναδείξει, γιατί ο ρόλος τους δεν είναι μόνο να αναδεικνύουν των ευρωβουλευτών, των κομματικών που βρίσκονται όλα αυτά τα χρόνια μέσα στην Ευρωβουλή, αλλά δεν μας έχει αναδείξει για ποιο λόγο τελικά η Ελλάδα, η οποία έχει βάλει όλο τον πλούτο της για να μπει στην Ευρώπη, και αυτά είναι με αποδείξεις. Και αυτό είναι που θέλουμε εμείς να τα φέρουμε μπροστά, όταν, από τη στιγμή που θα εκλέξουμε ευρωβουλευτές, αυτός είναι ο τεράστιος σκοπός της Ελλήνων Συνέλευσης, να αναδείξουμε και να φέρουμε όλες τις συμφωνίες και τις συμβάσεις που έχουν γίνει στην Ευρώπη όλα αυτά τα χρόνια και να δούμε τελικά για ποιο λόγο εμείς σαν χώρα έπρεπε να μπούμε στα μνημόνια και έπρεπε να περάσουμε όλα αυτά που ζούμε όλα αυτά τα χρόνια και να μην έχουμε καμία ανάπτυξη, δηλαδή. Όλες οι χώρες έχουν αναπτυχθεί και εμείς είμαστε στην ίδια θέση, είτε δημογραφικά, είτε πολιτιστικά, είτε βιομηχανικά ή οτιδήποτε άλλο.
Για ποιο λόγο έχει γίνει αυτό? Αυτό λοιπόν μέσα στις συμφωνίες και μέσα στις συμβάσεις, εκεί θα φανεί. Κανένας μέχρι τώρα δεν το έχει αναδείξει γιατί δεν θέλησε να το αναδείξει. Η Ελληνική Συνέλευση λοιπόν αυτό είναι ο πρωταρχικό της, η πρώτη μας προτεραιότητα για το τι θα συμβεί. Και έτσι θα έπρεπε να είναι και η ενημέρωση σήμερα από τους υποψηφίους, και όχι μόνο σήμερα, και τις εποχές που δεν έχουμε εκλογές, θα έπρεπε οι ευρωβουλευτές μας να είναι εκεί για το δίκαιο το δικό μας. Τελικά βλέπουμε όμως, κύριε Λιόπουλε, ότι όταν μπαίνουν μέσα στην Ευρωβουλή, όλοι οι ευρωβουλευτές ακουμπάνε στο συγκεκριμένο κόμμα, το μεγαλύτερο κόμμα, το ευρωπαϊκό, πράσινη και οτιδήποτε άλλο, και ακουμπούν μέσα στο κόμμα τους και στηρίζουν τις θέσεις του κόμματος, όχι του ελληνισμού. Πάντως θα πρέπει να πούμε για την, και για το ακριβές του πράγματος, ότι αυτή τη στιγμή οι Έλληνες ευρωβουλευτές, τουλάχιστον εσείς θα μου πείτε τώρα, εσείς μιλάτε για την ουσία των πραγμάτων, τυπικά πάντως η Ευρωπαϊκή Ένωση, ως καταγεγραμμένους στο που ανήκουν, εννοώ οι Έλληνες ευρωβουλευτές, η πλειοψηφία τους, οι περισσότεροι, δεν ανήκουν στο Λαϊκό Κόμμα. Γιατί έχουν αναξαρτοποιηθεί. Κάποιοι έχουν φύγει από την Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Κύρτσος, ας πούμε, και περισσότεροι εμφανίζονται να είναι στην αριστερά, λίγοι στην αριστερά, αλλά περισσότεροι συνολικά εκτός Λαϊκού Κόμματος. Τώρα αυτό βέβαια είναι τυπικό περισσότερο. Εσείς αναφερόσατε στο τι ψηφίζουν στις αποφάσεις του Ευρωκοινοβουλίου. Βέβαια. Ναι. Μας το δείξαν κιόλας το δείγμα. Ας πούμε, για παράδειγμα, το 2014 που ψηφίζανε για τη γενοκτονία των ποντίων, ναι, οι δικοί μας όλοι απήχανε. Ή ψήφισαν εναντίον, τώρα μου φύγεται αυτό. Πάλι, φύγεται κι άλλο ζήτημα το οποίο είναι αμφιλεγόμενο, ειδικά αυτή την εποχή, διότι έχουμε αυτό που γίνεται στην Παλαιστίνη, μάλλον στη Γάζα και στη Ράφα αυτή τη στιγμή. Έχουμε και αυτό, είχαμε και πρόσφατα και εδώ εκδηλώσεις και σε όλη την Ελλάδα, φυσικά πάρα πολλές στη Θεσσαλονίκη, όπως είναι φυσικό, για τη γενοκτονία των ποντίων, η οποία δεν έχει αναγνωριστεί από την παγκόσμια κοινότητα. Εμείς θέλουμε να αναγνωριστεί. Την ίδια στιγμή, βέβαια, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει και μια αντίφαση εδώ σε σχέση με αυτό που γίνεται τώρα, ότι αυτό δεν είναι και το άλλο ήταν και τα λοιπά. Ξέρετε τώρα, αυτά είναι και θέματα τα οποία ιστορικά, πολιτικά ευαίσθητα. Καλά κάνετε και το αναφέρετε πάντως, γιατί όντως είναι μια προσπάθεια και αυτή, και θα μπορούσε να γίνει και μέσω Ευρωβουλής αυτό. Βέβαια. Καταρχάς οι ξένοι ευρωβουλευτές θα το ψήφισαν υπέρ πάρα πολύ. Όπως και για τους Αρμένιους, βέβαια. Βέβαια. Φυσικά, βέβαια. Βέβαια. Γιατί η γενοκτονία είναι γενοκτονία. Δεν αλλάζει. Καταγράφεται. Συμβαίνει και σήμερα στις μέρες μας. Το βλέπουμε αυτό. Ναι, σήμερα δεν λέγεται έτσι όμως. Δεν λέγεται, θα την πούνε σε μερικά χρόνια. Α, θεωρείτε ότι θα την πούνε σε μερικά χρόνια, μάλιστα. Όταν, κοιτάξτε να δείτε, η Ελληνική Συνέλευση και εμείς οι ίδιοι οι πολίτες, και εγώ προσωπικά, αλλά θεωρώ ότι αυτό εκπροσωπεί όλους τους ανθρώπους, είμαστε αυτοί που δεν προκαλούμε πόλεμο, δεν θέλουμε πόλεμο, και ένας άνθρωπος να χάνεται αυτή τη στιγμή στη γη από λόγω συμφερόντων κάποιον θα το πω έτσι, για μας είναι γενοκτονία. Α, μάλιστα. Δεν ξέρω αν για κάποιον άλλο μπορεί να είναι διαφορετικά. Όχι, βλέπετε δε. Ότι χανόμαστε σε λέξεις τύπου πολιτικής, σε εισαγωγικά θα έλεγα, πολιτικής ορθότητας, σωστά, για να μπορέσουμε να πούμε την αλήθεια. Ναι, υπάρχει και ορολογία. Ξέρετε, υπάρχει πολιτική ορθότητα, όπως πολύ σωστά είπατε, υπάρχουν πάρα πολλά άλλα πράγματα. Υπάρχει επικοινωνία, κύριο στοιχείο της πολιτικής. Λοιπόν, επειδή δεν έχουμε άλλο χρόνο, θα ήθελα να κάνετε μία μικρή, μάλλον να απευθυνθείτε στους ακροατές μας και να πείτε για ποιο λόγο καταρχάς πρέπει κάποιος να συμμετάσχει σε ευρωεκλογές και μετά να ψηφίσει το δικό σας φορέα. Η συμμετοχή κάθε πολίτη σε οποιαδήποτε εκλογική διαδικασία που αφορά τη ζωή μας, αφορά τη ζωή όλων μας, είναι υποχρεωτική στην ουσία και βάσει νόμων υποχρεωτική, αλλά βλέπουμε ότι και αυτό έχει επαξιωθεί. Άρα λοιπόν κάθε πολίτης που σήμερα παίρνει θέση πρέπει να πάρει θέση πραγματικά με την ψήφο του, και επειδή όλα αυτά τα χρόνια δεν τον κάλυπτε καμία πολιτική, κανένα κόμμα, καμία ιδεολογία, και γι' αυτό απέχει ο κόσμος, αλλιώς δεν θα απήχαμε. Τον καλούμε να ψηφίσει η Ελλήνων Συνέλευση. Η Ελλήνων Συνέλευση είναι ο ίδιος ο πολίτης. Εμείς είμαστε αυτός και αυτός είναι εμείς. Άρα λοιπόν ψηφίζει τον εαυτό του στην ουσία, χωρίς ασυλίες, χωρίς διαπλεκόμενα. Εμείς δεν έχουμε καμία
δέσμευση σε κανέναν απέναντι για να πράξουμε κάτι εναντίον του πολίτη. Γι' αυτό το λόγο, ακόμα και στις εθνικές εκλογές, κάθε φορά που κατεβαίνουμε, υπογράφουμε ότι δεν δεχόμαστε καμία ασυλία, παρετούμαστε μάλλον από την ασυλία. Ο στόχος μας είναι η ενεργοποίηση όλων των πολιτών και το να πάνε να ψηφίσουν, να έρθουν στην Ελλήνων Συνέλευση και να καταλάβουν ότι μόνο έτσι μπορεί να αλλάξει, με την ένωση των ανθρώπων μπορούν να αλλάξουν πολλά πράγματα στην Ευρώπη και να μπει και η Ευρώπη στην ορθή της θέση για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Γιατί η Ελλήνων Συνέλευση θα κινηθεί για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες, όχι μόνο για την Ελλάδα. Άσχετα με όσα θα γίνουν για την Ελλάδα και όλον τον έλεγχο που πρέπει να γίνει για να δούμε τελικά χρωστάμε, μας χρωστάνε. Όλα αυτά στο φως, κυρία Ηλιόπουλε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Ντάσιο, και καλή σας επιτυχία στις εκλογές της 9ης Ιουνίου. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά.